κύριε Σοφιανέ, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας θέτουν δύο καθαρά διλήμματα για αυτές τις εκλογές, με τα οποία εσείς διαφωνείτε και με τα δύο. Ο ένας όμως μιλάει για αυτοδύναμη κυβέρνηση κέντρο-δεξιά της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, και ο άλλος μιλάει για μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με τη συνεργασία αριστερών κομμάτων. Για σας είναι το ίδιο ακριβώς όποιος και αν κυβερνήσει από τους δύο? Καταρχάς, το κανένας από τους δύο προϋποθέτει δύο, άρα δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Ακούσατε και τον κύριο Ζαχαριάδη, το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και βεβαίως δεν το αφορά, γιατί αυτή τη στάση, την οποία την επιλέγει ένα σημαντικό κομμάτι του λαού μας, το να λέει κανένας από τους δύο, αφορά πολιτικές που υλοποιήθηκαν από αυτούς που κυβερνούν και από αυτούς που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Γιατί αυτό που ζούμε σήμερα δεν ήρθε από το πουθενά. Ήρθε σαν αποτέλεσμα μνημονίων που ψήφισαν, μεταμνημονιακών επιλογών, τα οποία τα μεταφράζουμε στη δύσκολη καθημερινότητά μας. Στο μισθό, στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, η οποία μάχεται μαζί με τον Ζελένσκι και τον ΝΑΤΟ στις πεδιάδες Ουκρανίας, πληρώνοντας ο ελληνικός λαός τίμημα για όλα αυτά. Με βάση λοιπόν αυτό, θα έλεγα ότι υπάρχει ήδη μια στάση του λαού μας σε αυτό το κανένας από τους δύο, το οποίο δεν αφορά Τσίπρα Μητσοτάκη. Αφορά πολιτικές, αφορά κόμματα που κυβέρνησαν, αφορά, αν θέλετε, σενάρια που είδαμε την τελευταία δεκαετία, γιατί γίνεται μια συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας ή αυτοδύναμες. Είδαμε και κυβερνήσεις συνεργασίας, Σαμαροβενιζέλου, σας μου επιτρέψετε να το πω έτσι, όπως έχει περάσει και στο θυμικό του λαού μας. Είδαμε και κυβερνήσεις Τσίπρα Καμένου, είδαμε και αυτοδύναμο Μητσοτάκη, είδαμε και αυτοδύναμο Γιώργο Παντρέου. Τα έχουμε δει όλα. Αυτό που δεν έχουμε δει είναι να αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό μπορεί να αλλάξει με ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί ξέρετε, αυτό ερμηνεύεται και σε μια στάση απέναντι στην πραγματικότητα. Ότι τα πράγματα αλλάζουν. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, ο λαός μας έχει τη δύναμη να βάλει τη δική του σφραγίδα, να τιμωρήσει, αλλά και να δώσει θετική διέξοδο σε αυτό που μπορεί να γίνει σε αυτή τη χώρα. Και κατά τη γνώμη μας, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να βάλουμε ένα φρένο σε ένα κατήφορο τον οποίο τον πληρώνουμε όλοι ακριβά. Μια και είμαστε σε αυτήν την ενότητα, ήθελα και τη γνώμη του κυρίου Σοφιανού. Με ενδιαφέρει να δω και το μεταναστευτικό προσφυγικό, όχι μόνο στο Φράχτη, κύριε Σοφιανέ, συνολικά, γιατί είμαστε και χώρα πρώτη υποδοχή. Αλλά θα σα ρωτήσω και το εξή, σε αυτό το λίγο χρόνο που έχετε να μπορείτε να μου απαντήσετε. Είναι το ΚΚΕ ένα κόμμα αρχών. Και έχω μερικέ φορέ την απορία, αν και εσεί, για να ικανοποιήσετε το ακροατήριό σα ή για να μην δυσαρεστήσετε κάποιου ψηφοφόρου σα, κάνετε πιο, να το πω έτσι, ελαστικέ αυτέ τι αρχέ σα. Δύο παραδείγματα να δώσω, να μου πείτε πάνω σε αυτά. Είστε λοιπόν σταθερά ενάντια σε όλε τι υπερελιστικέ επεμβάσει. Στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δεν έχετε ορθώσει το ανάστημά σα, όπως το έχετε κάνει άλλες φορές στο παρελθόν. Και σε ένα άλλο παράδειγμα, στα πανεπιστήμια θα αναφερθώ. Πρόσφατα πρωί ημερών, κυρία Πρόεδρος, καθηγήτρια της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, δέχτηκε μια τραμπούκικη επίθεση, ένα μπούλινγκ επί της ουσίας, από διάφορους φοιτητές ή και μη φοιτητές. Ενώ το ΚΚΕ είναι υπέρ της ελευθερίας έκφρασης, υπέρ της προστασίας των εργαζομένων, δεν είδα όχι αντίδραση, ούτε μίση ανακοίνωση πάνω σε αυτό το θέμα. Στα δύο λεπτά να τα προλάβω και τα τρία δεν γίνεται. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, καταρχάς καταδικάσαμε την εισβολή του Πούτιν στην Ρωσία και είμαστε από τους πρώτους που διαδηλώσαμε στη ρωσική και στην αμερικάνικη πρεσβεία. Όμως εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία γίνεται μια σύγκρουση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων με τη Ρωσία και την Κίνα με αχυράνθρωπο τον Ζελένσκι. Και η Ελλάδα εμπλέκεται σε αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να απεμπλακεί. Και μάλιστα η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντίθετο, αν και το έχουν κρύψει αυτό, στην εμπλοκή με πολεμικό υλικό που στέλνουμε στην Ουκρανία, αδειάζοντας με τα τεθωρακισμένα τα νησιά μας. Πάμε τώρα όσον αφορά το μεταναστευτικό. Συζητάμε για φράχτες και δεν συζητάμε το βασικό. Ότι είναι σε ισχύ η συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που την υπέγραψαν και την εφάρμοσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η οποία καταδικάζει την Ελλάδα ουσιαστικά σε χώρα παρκαρίσματος ανθρώπινων ψυχών. Χώρα δηλαδή πρώτης εισρωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκεί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει ουσιαστικά ή να φύγουν ή να μείνουν. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πρώτο είναι να απεμπλακούμε από αυτή τη συμφωνία και το δεύτερο φυσικά, αν μιλάνε για φράχτες, θα πρέπει να φτιάξουν φράχτες και στη Βουλγαρία, γιατί οι ροές ξέρετε πώς κινούνται. Και ξέρετε επίσης ότι οι ροές διαμορφώνονται από ένα λαθρεμπόριο ανθρώπων, το οποίο ουσιαστικά το στηρίζουν επιλογές που έχουν πάρει και οι μεν και οι δε. Και γιατί λέμε το στηρίζουν? Γιατί η πηγή του προβλήματος είναι ο χαμός που γίνεται στη Συρία και σε άλλες χώρες. Όσον αφορά τέλος το ζήτημα
της συγκεκριμένης ενέργειας μιας παράταξης σε ένα τμήμα της φιλοσοφικής. Αυτό δεν χαρακτηρίζει το φοιτητικό κίνημα. Το φοιτητικό κίνημα έχει δώσει τη δική του σφραγίδα σε όλες τις εξελίξεις και δεν είναι τυχαίο που η παράταξή μας, η πανσπουδαστική, βγήκε και θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη με την ψήφο χιλιάδων φοιτητών. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σοφιανό. Ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση, θυμίζω. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να ρωτήσω και τον κύριο Χατζηδάκη, που είναι και υπουργός εργασίας, αν, γιατί και ο χρόνος υπάρχει, η Βουλή δεν έχει κλείσει ακόμα, ναι, αν θα κάνουν μια αρρύθμιση για να ψηφίσουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ιδιαίτερα νέοι στον χώρο του επισιτισμού, τουρισμού, γιατί ξεκινάει η σεζόν. Αν θα κάνουν δηλαδή αυτό που δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο του 2019, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος να μην ψηφίσει. Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει, μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο εργασίας και αυτό θα είναι ένα όφελος, αν θέλετε, για όλον αυτόν τον κόσμο που θα δώσει τη μάχη του μεροκάματου. Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Θα ρωτήσω τώρα εγώ τον κύριο Σοφιανό. Κύριε Σοφιανέ, είδαμε τον κύριο Κουτσούμπα στο Παρίσι να διαδηλώνει με τους Γάλλους κόντρα στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν. Θέλω να ρωτήσω, σκοπεύει το ΚΚΕ να μετάσχει και σε άλλες κινητοποιήσεις στην Ευρώπη και τελικά ποιος είναι ο στόχος, είναι πολιτικός στόχος ή είναι και λίγο επικοινωνιακός? Και γιατί το λέω αυτό, διότι έχει προκληθεί λίγο αίσθηση στα social media που το ΚΚΕ δεν είναι πολύ έτσι δραστήριο εκεί. Βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον για την παρουσία του κυρίου Κουτσούμπα. Βλέπω ετοιμάζονται ακόμα και λαμπάδες για το Πάσχα με τα γαλλικά του. Έχει γίνει ένας ντόρος που φαντάζομαι ότι είναι ένας ντόρος που μπορεί να τον επεδίωκε κιόλας. Είναι επικοινωνιακός λοιπόν ο στόχος ή είναι πολιτικός? Λοιπόν, με ένα κεντρικό συμβολικό τρόπο εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον εργατική τάξη της Γαλλίας, η οποία έχει συγκλονίσει αυτή τη χώρα, έχει καταρακώσει τον Μακρόν, τον οποίο τιμούσαν όλοι όταν έβγαινε, ενώ το πολιτικό σύστημα. Και φυσικά το σύνθημα των Γάλλων εργατών, το ότι δεν θα πεθάνουμε δουλεύοντας, αφορά και τους Έλληνες. Αφορά και τους Έλληνες, γιατί με εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και νομοθέτηση επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, το όριο ηλικίας πήγε στα 67 χρόνια, με 40 χρόνια εργάσιμο βίο. Δηλαδή, οι σημερινές νέες γενιές δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν σύνταξη, γιατί έχουν φροντίσει έναν εργασιακό μεσαίωνα με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μερική απασχόληση, με part-time, με μπλοκάκια δελτίου παροχής υπηρεσιών, με όλη αυτή την εργασιακή ζούγκλα που την έφτιαξαν τα μνημόνια που ψήφισαν και τα οποία παραμένουν σε ισχύ παρά το γεγονός ότι υποτίθεται έχουμε τελειώσει την εποπτεία. Και επειδή έρχεται νέα εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κρίσιμο είναι ότι ο λαός της Γαλλίας, ο λαός της Γερμανίας, της Βρετανίας, αλλά και ο ελληνικός λαός, σε 20 μέρες μέσα στο Μάρτιο, ζήσαμε συγκλονιστικές διαδηλώσεις στην πατρίδα μας, τις μεγαλύτερες από το 2012. Διαδηλώσεις απεργίες 2, έκλεισε η Ελλάδα με τα συνδικάτα, με τα εργατικά κέντρα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθητές στους δρόμους. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο λαός μας έχει τη δύναμη. Άρα δεν είναι επικοινωνιακά η στάση μας απέναντι στους εργατικούς αγώνες. Είναι στάση αρχών, είναι στάση η οποία δείχνει το δρόμο. Όταν οι λαοί θέλουν, μπορούν. Μπορούν να στριμώξουν κυβερνήσεις, μπορούν να ανατρέψουν πολιτικές, μπορούν να έχουν νίκες. Ευχαριστώ κύριε Σοφιανέ. Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας βλέπει εχθρικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση των λομπιστών και των βαλιτζών με τα χρήματα για να γίνονται τα διάφορα ταραβέρια και για να έρχονται στην Ελλάδα να ενσωματώνονται οι οδηγίες τους. Όπως έγινε το καλοκαίρι με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και στα ενεργειακά προϊόντα που ψήφισαν από κοινού στη Βουλή και τα τρία κόμματα. Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας βλέπει εχθρικά το ΝΑΤΟ. Νιώθει την ανασφάλεια με τη συμμετοχή μας στο μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία. Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας βλέπει ότι απέναντί του έχει ένα κράτος εχθρικό, ταξικό, αδιάφορο για τη ζωή. Ένα κράτος το οποίο μετράει 104 νεκρούς καμένους συμπολίτες μας στο μάτι, 57 σκοτωμένους συμπολίτες μας για ένα τρένο, το οποίο αυτό το κράτος, το οποίο διαχειρίστηκαν, κυβέρνησαν, κυβερνούν, μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά και να πληστηριάζει και να πετάει στο δρόμο 700.000 οικογένειες με πρώτη κατοικία, αλλά δεν μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά τα τρένα. Γιατί νόμος του είναι το κεφάλαιο, το κέρδος, είναι το κόστος, το μετρίο, το οποίο μετριέται με ανθρώπινες ζωές. Είναι τόσο σίγουρος ο κύριος Χατζηδάκης για την πολιτική του, που να μας λέει ότι αύξησε το μισθό, όταν από τον πληθωρισμό έχουμε χάσει πάνω από το 20% του μισθού μας, που απαγορεύει σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να πάνε να ψηφίσουν στον τόπο δουλειάς, ενώ άλλες κατηγορίες το κάνουν. Και τις ξέρετε αυτές τις κατηγορίες, οι οποίες εξαιρούνται.
Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και να ταυτίσουμε την πολιτική μας θέση με αυτό που αισθανόμαστε, η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η σίγουρη ψήφος που αλλάζει τα πράγματα.